Έχουμε την ΑΕΚ του πρώτου παιχνιδιού για σήμερα εδώ στον Ταλούζ 6-6 στον όμιλο της Παρασκευής. Στο Διάτρες με τα μπλε αντιμετωπίζει το Γεροβουνό με τα κίτρινα διακριτικά. Κατάει την μπάλα ο Θάνος. Θα αλλάξει για τον κάπτεν. Κάποιο θέλει να βρει την μπάλα στον Αδάμ και θα περάσει από τον Στέφανο. Στέφανος θα ανοίξει το παιχνίδι εκεί που θα χαθεί η μπάλα. Για να δούμε τώρα, κάπτεν βγάζει τον Αδάμ στο τέταρτο. Εκείνος έχει κλειστεί, παρ' όλα αυτά κρατάει την μπάλα, γυρνάει, γράφει το 1-0. Αυτή την ατομική ενέργεια μπροστά η ομάδα του Στουδιάντρες. Τουλάχιστον θα χάσει και τρομερή απόκρουση. Κρατάει μπροστά το Βασίλη. Ανάγκη θα γυρίσει πίσω. Εκεί που χτυπήσει την μπάλα, ο Αδάμ έχει μπει με στην περιοχή. Τρομερή πάσα και πολύ όμορφο γκολ. 2-0 είναι στον Διάντρες, η οποία κάνει πολύ ωραία συνεργασία εδώ. Ο Γιάννης και έχει παραχωρήσει το πλάγιο, εκτελείται γρήγορα με τον Ηλία. Ξαναπατάει στο συνονόματο το σουτ, όμως περνάει από όλους. Περιμένει να οργανωθούν οι συμπαίκτες του, Τσολάνης. Έχει ανέβει και αυτός με ένα σουτ, πολύ δυνατό. Μπαλά θα φύγει εκτός. Μπαλά περνάει μπροστά, σιρτά, 3-0. Οι Στουδιάντρες σε μια κλασική φάση, σιρτή μπαλιά μέσα στην καρδιά της άμυνας. Και από κοντά το 3-0. Τα μπροστά, εκεί που θα χαθεί τρομερή ευκαιρία. Θα γίνει το σουτ τώρα μπροστά. Ένα βαθύ γέμισμα που είναι μόνος του Ηλίας με ένα ψαλιδάκι και προσπαθεί να πετύχει τον γκολ. Δεν θα τα καταφέρει. Μπαλά πίσω. Κάπτεν εδώ, μονομαχή. Ηλίας και αυτός με τη σειρά του τώρα θα επιστρέψει μπάλα πίσω. Αδάμ εκεί δεν έχει τον Ηλία και να. Η μείωση του σκορ 3-1. Τώρα η μπάλα περνάει μπροστά. Ωραία το 1-2. Το σουτ. Να το 4-1. Πολύ γρήγορα. Μπάλα τώρα στα πόδια του Τόνι και μας θα δει. Μουτσολάκι, Αδάμ ξανά με το Τουλάκι ο οποίος ανεβαίνει τρομερά μπροστά γρήγορα. Το 1-2 από κοντά. Να το αυτό γκολ. Πολύ γρήγορα, ούτε ένα λεπτό από τη συμπλήρωση του τέταρτου τέρματος. Κάνουνε τώρα 5, αγκόλη ομάδα στον μπλε. Αδάμ βρίσκει την μπάσα στον Τζολάνι, όμως λεφτάξουμε ο Στέφανος θα τσιμπεί στην μπάλα. Και συνέχεια. Ο οποίος περιμένει κάποια κίνηση. Τώρα θα βρει την μπάσα μπροστά, ωραία. Το 1-2, Τζολάνις από κοντά, δεν μπορεί σε κόρ. Όχι, μπάλα έχει παραμείνει εντός. Αγωνιστικού χώρου, Τσολάνης αλλάζει παιχνίδι εκεί που θα αφήσει. Ο οποίος βγαίνει μπροστά τώρα. Εδώ κρατάει ο Αδάμ την μπάλα. Έχει μαζέψει πολλά άτομα πάνω του. Το σούτ από κοντά και άλλη απόκρουση. Μπάλα φεύγει σε κόρνερ. Συνδεδοσιρτά. Θα περάσει από όλους. Τσολάνης επιμένει. Ωραία το τακουνάκι, Αδάμ θα βγάλει τον Τόνι, εκείνος θέλει να παίξει με τον κάπτεν, χάνει την μπάλα ο goalkeeper. Κάπτεν επιμένει, Σωτήρια Γιώργος μέσα στη γραμμή. Εκεί που είναι ο Θανάσης, έχει περάσει μπροστά του Σολάνης, πολύ ωραία έχει κινηθεί. Και με ένα πλασέ από κοντά θα τελειώσει ακόμη μια φάση. Ένα ακόμη γκολ για την Στουδιάντρες. Ηλίας, η μπάλα περνάει εκτός. Μπάλα τώρα στον Τόνι και ένας παντάει για τον Τζολάνι. Ο Σαλάχης παιχνίδι το σουτ και να το γκολ εδώ. Ένα πολύ δυνατό σουτ στη γωνία. Την κλειστή. Ο Αδάμ θα πετύχει αυτό το τέρμα. Το Γεροβουνό παίρνει χώρο τώρα με τον Βασίλη στο τέταρτο. Δεν περνάει το σουτ όμως από τον Γιάννη. Αδάμ θέλει να αλλάξει τον Κέμε, λίγο θα αργήσει. Τσολάνης δεν μπαίνει να σφάσει. Για να δούμε τώρα μπροστά ο Στέφανος. Κρατάει μπροστά από τον Τόνι. Στέφανος θα βρει το σουτ. Είναι ο Θανάσης μπροστά και θα κοπεί. Αδάμ θα ανοίξει τον Κέμε πολύ ωραία. Αυτό στην κίνηση το σουτ με τα πόδια. Σε πλάκιο. Μετά με ωραία
θα περάσει από όλους. Κρατάει, αλλάζει και τρομερά παιχνίδι για το Θανάση που έρχεται με φόρα. Έχει δύο goalkeeper όμως. Έχει το Θανάση, θα ανοίξει τον Αδάμ. Και ως προλαβαίνει, τσιμπάει και την μπάλα μπροστά τον Γιώργο. Τα κουνάκια και ο Θανάσης εκεί. Κρατάει την μπάλα Αδάμ. Ραμπέ στην περιοχή, έτοιμο γκολ για το Θανάση, ο οποίος αποφεύγει και τον goalkeeper και στέλνει απλά την μπάλα στα δίχτυα. Μεσύρει την μπάλα εντός. Τέρματος. Θα δούμε εδώ το λάθος, ο Κέμ στο τέτα τέτα, απλά πλασάρει την μπάλα στη γωνία. Ανεβαίνει κι άλλο δείχτυ στο σκορ. Πάμε, έλα! Στο 9-1 Αδάμε εκμεταλλεύεται και το σπριντ του. Θα κοπεί από τον Γιώργο. Τσολάνης δεν περνάει, Βασίλης τώρα μπροστά για τον Ηλία και να σε ξανανοίξει τον Βασίλη. Βασίλης πετάει μπροστά τον Τσολάνη με ένα σούτ στο δοκάρι, μπάλα. Και συνέχεια Ηλίας και αυτός με ένα σουτό σούτ. Ένα πολύ δυνατό σου την μπάλα περνάει λίγο πιο δίπλα το δοκάρι. Όλα αυτά η κατοχή παραμένει στο γεροβουνό. Με τον Στέφανο να περνάει μπροστά. Ο Ηλίας κατάει την μπάλα εντός. Επιχειρεί ένα σουτ, δεν περνάει μπροστά τον Τόνι. Μπάλα εδώ παίζει ένα παιχνίδι στον κάπτεν. Ο Ηλίας ξανακερδίζει σέντα του. Πολύ καλή σαν σουτ. Αλλά ο Βασίλης δεν προλαβαίνει να βάλει το πόδι του. Η κατοχή παραμένει στους διάτρες σε δεύτερο πλάγιο. Το σουτ από την κλειστή γωνία, σε το κάρι, η μπάλα. Το goalkeeper δεν τα καταφέρνει. Εδώ συμπιστεύει την μπάλα πίσω. Εκεί που είναι ο Τόνις, χάνει. Ο Βασίλης τώρα αλλάζει για τον Ηλία. Ηλίας ξανά για τον Βασίλη και ως κάνει το σουτ ο Γιάννης στην απόκρουση. Ο Στέφανος θα κερδίσει το κόρνερ. Εδώ θα φύγει η μπάλα από τον Τόνι. Η λήξη του πανηγυρίου φέρνει να σου διάβει στη νίκη. Ένα αντιαστό γεροβουνό.